Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε κοντά σας και δεν θα καθίσουμε κυριολεκτικά. Θα φύγουμε και θα πάμε στα αγαπημένα μας Χανιά. Και θα πω καλό μεσημέρι σε μια φίλη μου και σε μια πολύ ταλαντούχα από το αντικείμενό της επαγγελματία και ψυχολόγος και συγγραφέας, αλλά κυρίως ένα γλυκό πλάσμα, η Ανέτα Μαρκογιαννάκη, που δεν θυμάμαι πότε, από πότε έχουμε να τα πούμε. Χαίρομαι όμως πολύ, γιατί μου δίνει πάντοτε ωραίες αφορμές. Μάθαμε να σ' αγαπώ, μας λέει, και από τον τίτλο μας έχει κερδίσει. Ανέτα μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, αυτό είναι το βιβλίο μου. Το καινούριο, το Μάθαμε να σ' αγαπώ. Καλό τάξιδο, Ανέτα. Πού μας ταξιδεύει? Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Ελληνοεκδοτική και όλη την ομάδα, την εικονογράφο, τη Μαρία την Μανουρά, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Και είμαι τόσο χαρούμενη, Ιωάννα, μόλις σήμερα έφτασε στα χέρια μου το βιβλίο. Περιέχει 7 αυτοτελή διηγήματα. Και το κεντρικό θέμα είναι η συντροφικότητα και η ερωτική αγάπη. 7 διηγήματα μικρές ιστορίες. Με ψυχολογικό υπόβαθρο, λοιπόν, και για μια ακόμα φορά συζητάμε πώς αναδύονται πτυχές μέσα από αληθινά βιώματα, αληθινές ιστορίες που πάντοτε με κάποιον τρόπο βρίσκουμε κοινά σημεία, ακόμα και αν φαινομενικά δεν μας αφορούν. Και νιώθουμε πράγματα, κυρίως όμως μαθαίνουμε, ανακαλύπτοντας και τον εαυτό μας μέσα από τις σχέσεις. Ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό, η αγάπη γενικά. Ναι, πολύ σωστά. Ιωάννα, στο γραφείο μου και στις ατομικές συνεδρίες, αλλά και στα ζευγάρια που βλέπω για συμβουλευτική, το καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται λίγο στις μέρες μας. Είναι πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, πολύ το άγχος. Πολλοί άνθρωποι μόνοι, είναι απίστευτο, γιατί τόσοι άνθρωποι μόνοι. Διάβαζα ότι η τελευταία απογραφή στις ΗΠΑ είναι 40, νομίζω, εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν μόνοι τους, ενώ το 1960 ήταν 4 εκατομμύρια. Και αναρωτιόμουν γιατί οι άνθρωποι φοβούνται να ερωτευτούν, γιατί οι άνθρωποι φοβούνται να φανερώσουν στον άλλο τον εαυτό τους. Και με αυτό αφορμή ξεκίνησα να γράφω, αφορά όλες τις ηλικίες. Έχει μία φοιτήτρια, είναι μία φοιτήτρια που αυτοθυσιάζεται στο βωμό του έρωτα. Υπάρχει μία διαζευμένη μητέρα που ενώ ρίχνει το φταίξιμο στη δική της μητέρα, μετά συμβουλεύει την κόρη της στα θέματα αγάπης. Υπάρχει μια γυναίκα καριέρας που την ενδιαφέρει πολύ η καριέρα και το φαίνεστε και πληγώνει την αγάπη. Υπάρχει μια υπερπροστατευτική μητέρα μέσα σε έναν αβαγισμένο γάμο που διεκδικεί έναν ανεκπλήρωτο έρωτο από τα παλιά. Και περνάω όμως μηνύματα. Δεν θα μιλήσω με ψυχολογικούς όρους και διαταραχές προσωπικότητας. Όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε τέλειοι, έτσι. Αλλά στο τελευταίο ζευγάρι, κυρίως, περνάω μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας, γιατί παρόλες τις δυσκολίες, είναι ένα ζευγάρι, ο καθένας αποδεχόμενος τις ατέλειές του, μαθαίνουν από την αρχή το μαζί, το «Είμαι εδώ για σένα», το «Μάθαμε να σ' αγαπώ». «Μάθαμε να σ' αγαπώ». Και από να σου πω και για τον τίτλο. Ναι, και θέλω να σε ρωτήσω, πριν περάσουμε στο κομμάτι της μοναξιάς, γιατί θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο, ίσως και μια ερώτηση να σου απευθύνω. Το «Μάθαμε να σ' αγαπώ» έχει μέσα του μπόλικη τρυφερότητα αγάπη και μια παρότρινση. «Είμαι εδώ για σένα, μάθαμε να σ' αγαπώ, μάθαμε πώς να σε μαθαίνω, πώς να σε διαβάζω και να υπέροχα. Σε κατανοώ». Υπέροχα, Ιωάννα, υπέροχα. Αυτό ακριβώς. Έχει ένα διτό νόημα, ένα διτό μήνυμα. Μάθε με να σε αγαπώ εαυτέ μου, ναι. Γιατί το όχημα που θα με οδηγήσει στον άλλο είναι ο εαυτός. Να μάθω δηλαδή να με ακούω, να με εμπιστεύομαι, να με φροντίζω,
να με συγχωρώ πρώτα εμένα, για να είμαι εγώ καλά μέσα μου. Να με καταλαβαίνω, και μετά, λοιπόν, αρχικά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και στη συνέχεια, μάθε με να σε αγαπώ εσένα. Θέλεις να στο εκφράζω, να στο λέω, να σου το δείχνω. Γιατί, τι σημαίνει αγαπώ? Αγαπώ. Πώς το χρειάζεται ο καθένας ώστε να νιώθει συναισθηματική ασφάλεια, να νιώθει καλά μέσα του, χωρίς να ζηλεύει, χωρίς να αγχώνεται, χωρίς να θυμώνει και χωρίς να παγώνει και να κρατάει μούτρα. Οι άνθρωποι αγαπάμε διαφορετικά όμως, ή τουλάχιστον εκδηλώνουμε την αγάπη μας με διαφορετικό τρόπο και κάποιες φορές δεν γίνεται απόλυτα κατανοητός ή καταληπτός ο τρόπος, τα σημάδια της αγάπης μας, οι πράξεις μας στο τέρι μας, αυτόν ή αυτήν που μας ενδιαφέρει, και εκεί υπάρχουν και παρανοήσεις, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά το λες, γιατί πολύ συχνά στέλνουμε, η Ιωάννα μου, διπλά μηνύματα. Άλλα λέει το στόμα μας και άλλα λέει το σώμα μας και η στάση και η έκφρασή μας, και μπερδεύεται ο άνθρωπος. Έχει να κάνει πως έχει μάθει ο ίδιος την αγάπη από την μητέρα του, από την πατρική οικογένεια. Τι αποθυμένα και τι τραύματα ενδεχομένως κουβαλάει. Αν όμως, όπως το τελευταίο ζευγάρι, όπου ο Περικλής μέσα από τη δική του αυτοαποκάλυψη μίλησε ειλικρινά, δεν φοβήθηκε, εκφράστηκε, και έτσι και η πρωταγωνίστρια άρχισε και η ίδια να μιλάει, και ήταν απλά δύο άνθρωποι που είπαν πάμε μαζί, πάμε στην αγάπη, δεν ξέρω να αγαπώ σωστά, μήπως, και λέει ότι ακόμα και όταν μαλώνουμε και διαφωνούμε, να θυμάσαι ότι εγώ και πάλι σε αγαπώ. Τι γλυκό, τι γλυκό, τι γλυκό πραγματικά που είναι, και πόσα πολλά σηματοδοτεί μέσα μας και στον καθένα ξεχωριστά. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο αναφορικά με τους αριθμούς που μας έλεγες της μοναχικότητας ή και της μοναξιάς, των μόνων ανθρώπων βασικά. Λένε συχνά ότι καλύτερα να είμαι μόνος ή μόνη, παρά σε κακή παρέα ή σε λάθος παρέα και αγκαλιά. Υπάρχει και το κομμάτι του μην πληγωθώ, μην τραυματιστώ, μην απογοητευτώ και κοπούν τα φτερά μου. Άρα, όταν είναι να έρθει, ας έρθει. Και στεκόμαστε έτσι και περιμένουμε να έρθει από το Θεό, εκεί που το χάνουμε. Είναι εγγεγραμμένη αυτή η ανάγκη μας στο DNA μας, η Ιωάννα. Από τη στιγμή που θα γεννηθούμε στην κοιλιά της μητέρας μας, δεν είμαστε μόνοι. Έχει συνδεθεί, σύμφωνα με πάρα πολλές έρευνες και των νευροεπιστημών, αλλά και από άλλες ειδικότητες της ιατρικής, καρδιακές παθήσεις, πολλά θέματα υγείας για τους ανθρώπους που είναι μόνοι. Φοβούνται να μην πληγωθούν και χάνουν και τα δώρα της αγάπης. Μα αυτό είναι μια δυστυχία, είναι μια μοναξιά. Σαν να μην εμπιστεύονται τον ίδιο τους τον εαυτό. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξοδευόμαστε, να λέμε την αλήθεια μας, να είμαστε ο εαυτός μας, και να θυμόμαστε ότι σε αγαπώ, όχι γιατί, επειδή είσαι ο τάδε, επειδή μου προσφέρεις αυτά, επειδή... Σ' αγαπώ όχι γιατί, αλλά παρόλο. Γιατί εσένα και εμένα, τώρα οι τηλεθεατές μας βλέπουν περιποιημένες και έχουν μια εικόνα, αλλά στις οικογενειακές προσωπικές μας στιγμές είμαστε άνθρωποι. Ο δικός μας άνθρωπος θα μας αγαπήσει και θα μας αποδεχτεί και παρόλο. Αυτό είναι. Κάνοντας όμως πρώτα εμείς αποδοχή με τα σκιερά μας κομμάτια, για να μπορέσω να κάνω αποδοχή και του άλλου ανθρώπου. Και τα σκιερά... Δίνω χρόνο, λοιπόν. Και τα σκιερά κομμάτια όμως δεν σχετίζονται μόνο με το αν έχουμε μια αλαβάστρινη επιδερμίδα ή μια ωραία καλοπροσεγμένη εμφάνιση εξωτερική. Έχουν να κάνουν και με τα σκιερά κομμάτια τα εσωτερικά, της προσωπικότητας, των ιδιαιτεροτήτων του χαρακτήρα.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά, Ιωάννα. Μέσα από αυτό το βιβλίο, λοιπόν, εγώ ήθελα να βοηθήσω τους ανθρώπους μέσα από πολύ αγάπη, γιατί είμαι ψυχολόγος και περνάω όμορφα, είναι πολύ κατανοητό. Περνάω αυτά τα μηνύματα για να μπορέσουν να καταλάβουν αυτά τα σκιερά κομμάτια. Και να σου πω κάτι, είσαι μια πολύ όμορφη γυναίκα, όμως, Ιωάννα, έχεις μια ομορφιά ψυχής και η παιδεία σου και οι σπουδές σου, αυτές καθρεφτίζονται. Το φέρνω σαν παράδειγμα, έτσι δεν το λέω σαν φιλοφρόνηση. Σε ευχαριστώ. Αν δεν είχες τις εσωτερικές ποιότητες, δεν θα ήταν ακριβώς το ίδιο. Μέσα από το διάβασμα στις μέρες μας, μέσα από σεμινάρια, μέσα από ομάδες αυτογνωσίας ή σχολές γονέων, γιατί περιλαμβάνει και τη γονεϊκότητα μέσα, μπορούν οι άνθρωποι να μάθουν, γιατί είναι μία τέχνη, η τέχνη της αγάπης. Μαθαίνουμε και τον τρόπο να επικοινωνούμε και να μην βάζουμε εμπόδια επικοινωνίας. Αν ξεκινήσει να μου λέει κάτι ο σύντροφός μου και εγώ αρχίζω με το δάχτυλο και τον κρίνω, θα κατεβάσει ρολά και κουρτίνες και δεν θα με ακούσει. Είναι φορές που οι ίδιοι άθελα μας σαμποτάρουμε τις σχέσεις μας. Φυσικά, πω τι υπέροχη ερώτηση. Στην πρώτη ιστορία, αν θυμάμαι καλά, είναι μία κοπέλα όπου άλλα αισθάνεται μέσα της επειδή έχει ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν και τώρα λέει μπερδεύει τη θηλυκότητα με τη σεξουαλικότητα και ονομάζεται δυσμός σώματος και ψυχής και λέει ενώ έχει ερωτευτεί έναν καθηγητή πανεπιστημίου και σκέφτηκε και η ίδια κοινωνική λειτουργός έχει σπουδάσει. Λέει, της είχε πει η φίλη της 25χρονη, οι άντρες δεν θέλουν πολύ σοβαρά θέματα και προβληματισμούς. Θέλουν ωραία σιλουέτα, νάζια και... Ναι. Και άρχισε να δείχνει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Κάτι το ανέμελο, αλλά Marilyn Monroe, λίγο πιο σεξι. Εκείνος τρόμαξε γιατί άλλο γνώριζε μέχρι πριν λίγο. Δεν ήταν ο αυθεντικός εαυτός της. Πολλές φορές το κάνουμε αυτό, όμως έχεις δίκιο. Το κάνουμε νομίζω άθελά μας, γυναίκες και άντρες σε διαφορετικό πλαίσιο, να δείξουμε γιατί νομίζουμε εκ των προτέρων ότι κάτι που θα πούμε ή θα κάνουμε θα εντυπωσιάσει. Και τελικά να αποδεικνύεται ότι όχι απλά δεν εντυπωσιάζει, αλλά στοιχίζει κιόλας πιθανώς σε μια σχέση που ναυαγεί και εκ των προτέρων τελειώνει. Η πιο συγκλονιστική ιστορία όπου θέλω να ευχαριστήσω και τις φίλες που έγραψαν για το βιβλίο σχολιασμούς. Δύο κυρίες είναι από το χώρο της ψυχολογίας. Είναι η Ανδρονίκη Κοκοτσάκη, φιλόλογος καθηγήτρια που την ερχόμενη Δευτέρα στην παρουσίαση εδώ στα Χανιά, στο βιβλιοπωλείο Πελεκανάκης, μου έγραψε. Και φυσικά η συγγραφέας η Κατερίνα η Μανανεδάκη. Λοιπόν, τους έστειλα ενδεικτικά κάποια αποσπάσματα. Όλες μου είπαν ότι βρήκαν κομμάτια του εαυτού τους, είτε και ανομολόγητα ίσως, και αυτό είναι το νόημα, να αγγίξει κάθε άνθρωπο. Είναι και μία... όχι, σε αυτή την ιστορία που θα σου πω, όλοι κλαίνε. Κατάλαβα. Όλοι. Μόλις το πάρω στα χέρια μου, κατάλαβα. Δεν είναι όλο, γιατί ξέρεις πόσο αισιόδοξη. Μόνο μία ιστορία έχει λίγο παραπάνω πόνο. Έτσι είναι και η ζωή όμως. Έχει και τις χαρές και τις λύπες. Από όλα όμως μαθαίνουμε και κρατάμε στοιχεία και σφυριλατούμε τη δική μας προσωπικότητα. Ναι. Θέλω να σου κάνω όμως μία ερώτηση, Ανέτα, σε ό,τι έχει να κάνει από τη δική σου εμπειρία. Ηλικιακά, στην εκάστοτε φάση που βρισκόμαστε, λίγο πιο όρημη, λιγότερο, αλλάζει και ο τρόπος που δείχνουμε την αγάπη μας ή συνειδητοποιούμε τι θέλουμε να αγαπήσουμε και τελικά τι τραβάμε κοντά μας. Υπέροχη ερώτηση. Ο δρόμος για την αυτογνωσία δεν τελειώνει ποτέ.
Έτσι, όσο χρονών και να πάμε, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες γύρω μας και αλλάζει και ο εαυτός μας. Εμένα, αν με ρωτάς προσωπικά σαν άνθρωπο, με απελευθερώνει όσο περνάνε τα χρόνια. Τα βρίσκω ακόμα πιο πολύ με τον εαυτό μου. Και για μένα είναι προτεραιότητα η ψυχολογία μου, η καλή μου υγεία να με φροντίζω. Είναι η προσωπική μου ζωή, είναι ο έρωτας και η αγάπη. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να μην είμαι ερωτευμένη και να μην αγαπάω, εννοείται, με έναν ωραίο τρόπο, όχι όπως είναι στα σύριαλ ή στα Άρλεκιν, με τις δυσκολίες του, ναι. Φυσικά τα παιδιά μου, φυσικά το επάγγελμά μου, η συγγραφή του βιβλίου. Αλλά, ξέρεις τι με κάνει, Ιωάννα, να νιώθω? Mm-hmm. Η αγάπη, η ερωτική αγάπη, η συντροφικότητα, αισθάνομαι σαν να μπορώ να κάνω αναρρίχηση σε ένα βουνό, mm-hmm. και να ρισκάρω και να υπάρχει μια ζώνη ασφαλείας στη μέση μου. Δηλαδή, ο άνθρωπός μου, έχω την αίσθηση ότι εγώ μπορώ να σκαρφαλώσω και να ρισκάρω και να δοκιμάσω, και αν κάτι δεν πάει καλά, είναι αυτός για μένα, η αγκαλιά του. Μεγάλο πράγμα, μεγάλη κουβέντα αυτό που μας είπες. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Με ενημερώνω ότι ο χρόνος πιέζει. Αν και μαζί θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε πολύ πολύ ώρα, με ωραίο ουσιώδη τρόπο. Καλό ταξίδι και το νέο σου βιβλίο. Σε πολύ λίγο εμείς θα δώσουμε και δύο αντίτυπα στους τηλεθεατές μας και σε ευχαριστούμε, ναι, πολύ γι' αυτό. Ναι. Ανυπομονώ να το διαβάσω, να το ξεκοκαλίσω και σου εύχομαι ολόψυχα ό,τι καλύτερο. Περιμένω εντυπώσεις. Σε ευχαριστώ θερμά, Ιωάννα μου. Σε εκτιμώ πολύ. Κι εγώ. Να είστε όλοι καλά. Κι εγώ. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά. Βρίσκεται από την Τετάρτη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Καλό τάξιδο. Πολλά φιλιά, Ανέτα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.